Κυρία Μαρία Σπυράκη, η Ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Πάνος Σκουρλέτης από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Σοφιανός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλημέρα και στους τρεις. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Τώρα, εδώ κυρία Σπυράκη, λένε τα κομμάτια της αντιπολίτευσης ότι η υπόθεση του εργασιακού νομοσχεδίου δεν θα περάσει έτσι. Δεν θα αφήσουν να περάσει έτσι, θεωρώντας ότι έχετε ξεκινήσει εσείς πόλεμο και όχι τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε βάρος της κυβέρνησης, εσείς πόλεμο σε βάρος των εργαζομένων. Αντί να αναπτύσσετε μια τόσο ακραία ρητορική, θα πρέπει ίσως να έχουμε μια αίσθηση της πραγματικότητας του τι συμβαίνει δηλαδή εκεί έξω. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι και άνθρωποι μέσης ηλικίας και μεγαλύτερης ηλικίας χρειάστηκαν να εργαστούν όχι μόνο αυτή την περίοδο αλλά και τα προηγούμενα χρόνια σε συνθήκες που δεν καλύπτονταν από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Τι κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση κάνει ένα βήμα προς την αναβάθμιση και τον εξοικονομισμό του πλαισίου. Δίνει τη δυνατότητα των εργαζόμενων να έχει την ηλεκτρονική κάρτα. Από την ώρα που ξεκινάει, χτυπάει στο κινητό του την ηλεκτρονική κάρτα και η κάρτα αυτή καταγράφεται στην Εργάνη. Δεν χάνει έτσι ούτε μία ώρα υπερορίας. Όταν θέλει και εφόσον θέλει και συμφωνεί με τον εργοδότη, μπορεί αφού δούλεψε 40 ώρες μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή έχει συμπληρώσει το χρόνο εργασίας για το πενθήμερο, και στις 4 μέρες, την 5η μέρα να την έχει ελεύθερη, να έχει έναν ελεύθερο χρόνο τριημέρου. Και αυτό είναι μια ιδανική διευθέτηση του χρόνου για πολλούς που εργάζονται και συγχρόνως σπουδάζουν, γιατί θέλουν ελεύθερο χρόνο. Δίνει τη δυνατότητα στις νέες γυναίκες να έχουν τη στήριξη του συντρόφου, του σύζυγου, αφού προβλέπει για πρώτη φορά γονική άδεια για τον σύζυγο και τον σύντροφο. Και κυρίως προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα που είναι κυρίως ψηφιακή και κυρίως πραγματικότητα τηλεεργασίας, με το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Ένα δικαίωμα, κυρία Κουτροκόη και κύριε Παυλόπουλε, το οποίο θεσμοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ψηφίσαμε και υποστηρίξαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το οποίο εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους σοσιαλιστές μαζί, γιατί ήταν μια τροπολογία των σοσιαλιστών, δίναμε την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν 3 χρόνια προσαρμογής. Γιατί ήταν και το αίτημα των κοινωνικών εταίρων, γι' αυτό το κάναμε. Ποια ήταν η κίνηση ελληνικής κυβέρνησης? Δεν χρησιμοποίησε καν τον χρόνο προσαρμογής. Υιοθέτησε αμέσως το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί όλοι ζήσαμε και ζούμε με τηλεργασία. Εμείς στο Κοινοβούλιο ακόμη έχουμε τους συνεργάτες μας σε 100% τηλεργασία, κύριε Παυλόπουλε. Είναι σημαντικό το νομοσχέδιο και είναι πάρα πολύ κρίμα το γεγονός ότι δημιουργούνται τεχνητές εντυπώσεις. Στην αρχή συζητούσαμε ότι καταργείται το χάρο. Είναι τεχνητές οι εντυπώσεις όμως. Είναι απολύτως τεχνητές οι εντυπώσεις. Γιατί για παράδειγμα, κυρία Σπυράκη, αν εγώ εξασφαλίσω αυτό το προϋπόθετο έξτρα χρόνο με δικό μου αίτημα, να προσχωρήσω στη λογική την οποία περιγράφεται, ο εργοδότης θα μου δώσει το ρεπό όταν θα πρέπει να μου το δώσει ή θα μου το κρατάει για να μου το δώσει όταν εκείνος θα αποφασίσει με τους όρους που εκείνος θα αποφασίσει? Καταρχήν αυτό δηλώνεται. Δεύτερον, νομίζω ότι είναι προφανές ότι θα υπάρξουν δικλείδες που θα εξασφαλίζουν τον εργαζόμενο από την ώρα που υπάρχει ψηφιακή κάρτα. Δηλαδή, δεν είναι δύσκολο να υπάρχει και μια δεύτερη αναφορά στο σύστημα εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας. Αυτά είναι απλά πράγματα που διευθετούνται. Το βασικό στοιχείο σε αυτή την ιστορία είναι ότι δεν υπάρχει καμία κατάργηση του οκτάωρου. Αντιθέτως, υπάρχει ξανά κατοχύρωση του οκτάωρου, πράγματα που είχαν κατοχυρωθεί 30 και 35 χρόνια πριν. Και ταυτόχρονα το νομοσχέδιο προσαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο τη νέα πραγματικότητα. Μάλιστα. Η νέα πραγματικότητα, κύριε Παυλόπουλε, έχει χιλιάδες ατομικές σχέσεις εργασίας εκεί έξω. Χιλιάδες συμβάσεις. Και αν δεν ανοίξουμε τα μάτια και δεν την υποστηρίξουμε και δεν υποστηρίξουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, το μόνο που θα κάνουμε είναι να αφήσουμε να διονύσεται η μαύρη εργασία, η εργασία που δεν προστατεύεται. Κύριε Σκουρλέτη, τι λέτε? Κατηγορείτε τον κύριο Χατζηδάκη ότι θέλει να πληρώνει τους εργαζόμενους στις υπερορίες τους με ρεπό. Μέχρι και χθες έβγαλε ανακοίνωση στο Υπουργείο Εργασίας, λέγοντας ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι ψευδής ισχυρισμός. Ότι οι υπερορίες θα πληρώνονται κανονικά. Μα πώς θα πληρώνονται κανονικά όταν από 8 ώρες θα δουλεύει κάποιος 10 ώρες και αυτές τις 2 επιπλέον δεν θα τις αμείβεται αλλά θα ψηφίζονται κάποια στιγμή μετά από μήνες όταν η επιχείρηση δεν θα έχει ανάγκη από την οκτάωρη παρουσία. Εάν το συμφωνήσει, λέει η κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι αληθές. Όποιος έχει μια στοιχειώδη επαφή με τον κόσμο της εργασίας, με το τι συμβαίνει στις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Και προσέξτε, για να βεβαιωθείτε ότι αυτή η σχέση είναι ανισότιμη, ετεροβαρής, έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι τα ζητήματα της διευθέτησης του χρόνου δεν θα αποτυπώνονται μέσα από μια συλλογική διαπραγμάτευση η οποία θα καταλήγει σε μια συλλογική σύμβαση ανάμεσα στο συνδικάτο, στο σωματείο των εργαζομένων
και την επιχείρηση, την εργοδοσία, αλλά θα γίνονται σε ατομική βάση. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν ένα νέο παιδί το οποίο δουλεύει part-time, ένα νέο εργαζόμενο ή ακόμη και μιας μεγαλύτερης ηλικίας που από μόνος του, όταν θα τρέμουν τα πόδια του μπροστά στον εργοδότη, θα πηγαίνει να συζητάει για το αν θα καθίσει, όπως πολύ ωραία μας το λέει ο κ. Χατζηδάκης, η κυρία Σπυράκη εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή στην εργασία και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα φύγει για να πάει να ταξίδι στις Κυκλάδες. Αυτό... Μα τι πράγματα είναι αυτά. Κύριε Σκουλιάκη, αυτό δεν συμβαίνει πουθενά άλλο στον κόσμο. Αυτό, αυτή η διευθέτηση δεν συμβαίνει πουθενά άλλου. Γιατί σας κατηγορούν ότι ενώ είχα την ευκαιρία, για παράδειγμα, 5 χρόνια να καταργήσετε τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δεν το κάνατε. Ενώ είχατε την ευκαιρία να φέρετε την ηλεκτρονική κάρτα, δεν το κάνατε. Και τώρα τους επιτίθεστε. Μισό λεπτό. Η ηλεκτρονική κάρτα είναι ένα αίτημα και των εργαζομένων. Ακριβώς, και της ΓΕΣΕ, κατεύθυνση, την οποία δεν φέρατε. Είναι σε σωστή κατεύθυνση και καλά κάνει και γίνεται. Ένα και στο χέρι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, επαναλαμβάνω, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μίας συνεννόησης ανάμεσα στον εργαζόμενο από μόνο του, να αποτυπώνεται σε μια ατομική συλλογική σύμβαση. Αυτό μας γυρνάει πολύ πίσω. Τίποτα από αυτά τα οποία έχουν κατακτήσει οι εργαζόμενοι δεν τα είχαν κάνει σε ατομική βάση. Είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτό θέλει να χτυπήσει η κυβέρνηση. Και το έχει κάνει και την περίοδο των μνημονίων, του πρώτου και του δεύτερου, όπου ουσιαστικά βάλαν στον πάγο τις συλλογικές συμβάσεις. Τώρα δε με αυτή την ρύθμιση, ξέρετε τι άλλο κάνει. Ουσιαστικά κόβει εν δυνάμει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Διότι όταν αυξάνει η δουλειά και έχουμε ανάγκη υπεδωριών, θα πρέπει αυτό να οδηγεί και σε νέες προσλήψεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει και αυτή η αντικοινωνική διάσταση και μάλιστα γίνεται χωρίς να σημαίνει παραπάνω αμοιβή για τους εργαζόμενους. Άρα ένας μηχανισμός όπου είναι αναπτυξιακός ενάντια στην απασχόληση και ένας μηχανισμός που μειώνει και τα πραγματικά εισοδήματα των εργαζομένων. Περί αυτού πρόκειται, όπως και να μας το σερβίρουν δεν μπορούν να πείσουν, γι' αυτό η πλειοψηφία της κοινωνίας δέχεται δει ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις σε αυτό το θέμα κατά απόλυτο ποσοστό είναι ενάντια στις ρυθμίσεις αυτές του κυρίου Χατζηδάκη και της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση καταρχάς χτίζει πάνω σε ένα προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο και προχωρεί σε μια ακόμα τομή. Και αυτή η τομή είναι ότι ουσιαστικά καταργείται οποιοδήποτε συγκροτημένο όριο χρόνου εργασίας με τη λεγόμενη διευθέτηση. Δεν είναι μόνο ότι προχωρούν στο δεκάωρο και στην απλήρωτη δουλειά των 2 ωρών. Εδώ έφτασαν στο σημείο να εξαιρούν το διάλειμμα από τον εργάσιμο χρόνο. Έφτασαν στο σημείο να διευθετούν ακόμα και την ελαστική απασχόληση. Κάποιος που δουλεύει 4 ώρο μπορεί να δουλεύει 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το απόγευμα και όλη μέρα να τρέχει κυριολεκτικά για 300 ευρώ το μήνα. Αυτή η ζούγκλα που διαμορφώνει η κυβέρνηση κυριολεκτικά φτιάχνει σκλάβους του 21ου αιώνα. Και τα παραμύθια ότι ο εργαζόμενος θα κάτσει με τον εργοδότη και θα το διευθετήσουν, μόνο αν διαβάζουν, εγώ παραπέμπω την κυρία Σπυράκη στο ριζοσπάστη καθημερινά, θα διαβάζει για δεκάδες απολύσεις. Χτες καταγγέλθηκε ότι απολύθηκε έγκυος κοπέλα σε χώρο του εμπορίου γιατί ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της. Αυτή είναι η ζούγκλα που έχουν φτιάξει. Αυτή η ζούγκλα βεβαίως έχει τη σφραγίδα των ευρωπαϊκών κοινοτικών δικαίων. Αυτή είναι όμως και η ζούγκλα που επικρατεί σήμερα, κύριε Σοφάνη. Αυτή τη ζούγκλα που επικρατεί σήμερα, λοιπόν, η κυβέρνηση, σωστά, έρχεται να κάνει μια ακόμα τομή. Κυριολεκτικά διαμορφώνει ένα πλαίσιο, καταργώντας και την επιθεώρηση εργασίας, την όποια επιθεώρηση έχει απομείνει, ώστε ο εργαζόμενος να δουλεύει όταν, όσο και όπου. Η αναβάθμιση της σε ανεξάρτητη αρχή δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Η υποστελέχωση του σώματος επιθεώρησης εργασίας όλα τα προηγούμενα χρόνια οδηγεί σε κατάργηση. Δηλαδή την υποχρέωση του κράτους, του Υπουργείου Εργασίας, να ελέγχει. Να ελέγχει ακόμα και αυτούς τους κουτσουρεμένους νόμους οι οποίοι υπάρχουν σήμερα. Σε αυτό οδηγεί η κατάργηση του σώματος επιθεώρησης εργασίας. Από εκεί και πέρα το κρίσιμο είναι ακριβώς επειδή το παραμύθι της κυβέρνησης δεν έχει περάσει στην πλειοψηφία του κόσμου, αυτή η διάθεση να εκφραστεί με όρους στο κίνημα. Στην απεργία στις 10 του Ιούνιου που πρέπει κυριολεκτικά να σταματήσουν τα πάντα, αλλά και στην κλιμάκωση ενός αγώνα που ουσιαστικά μπορεί να βάλει στα χαρτιά αυτό το αντιδραστικό έκτρωμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να απαντήσει μια φράση, κυρία Σπυράκη, για να κλείσουμε, παρακαλώ. Μελάτε.
Βεβαίως, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Κουτροκόη, σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να μιλήσω για το θέμα της Εγγύου που απολύθηκε, που καταγράφεται στο ριζοσπάστη. Και να πω ότι μια τέτοια κίνηση είναι απαράδεκτη και το νομοθετικό πλαίσιο έχει συγκεκριμένες προβλέψεις. Και σε αυτό να είμαστε σαφείς όλοι. Νομίζω ότι. Απολύθηκε. Ναι, λέω ότι το παρανόμησε προφανώς ο εργοδότης. Το νομοθετικό πλαίσιο έχει συγκεκριμένες προβλέψεις γι' αυτό και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα καμιάς παρέμβασης της κυβέρνησης. Είναι αποτέλεσμα αυθαιρεσίας του εργοδότη, εφόσον το ισχύει το ρεπορτάζ. Την ουσία τώρα. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ίσχυε πολύ πριν έρθει το νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη. Ίσχυσε στο Παπαστράτο, ίσχυσε στην Ήδη, ίσχυσε σε μια σειρά πολύ σημαντικές εταιρείες, οι οποίες έχουν και εξαιρετικές σχέσεις η εργοδοσία με τους εργαζόμενους. Και αυτό έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ και έγινε και με την αλλαγή του πλαισίου που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ υποδεχόμενος το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Τα πράγματα είναι απλά. Ή αναμορφώνουμε το πλαίσιο και ζούμε στη νέα εποχή, ενισχύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το δικαίωμα στην αποσύνδεση είναι κομβικό δικαίωμα, για να μην μπορεί ο εργοδότης ανά πάσα στιγμή να αναζητά τον εργαζόμενο με τηλεργασία. Και η κυβέρνηση πρωτοπόρησε σε αυτό. Δεν έκανε ούτε χρήση του χρόνου προσαρμογής, όπως προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία. Το δικαίωμα των συντρόφων να παίρνουν άδεια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δικαίωμα να καταγράφονται όλες μα όλες οι υπερορίες. Δεν υπάρχουν πουθενά απλήρωτες υπερορίες. Το... Αντιθέτως, δεν υπάρχουν. Αυτό ήθελα να σα πω. Το δικαίωμα στην πληρωμή είναι ιερό, κυρία. Στην αποζημίωση, κυρία Σπυράκη. Απολύτως. Δεν πρέπει να αμφισβητείτε το δικαίωμα αυτό κατά κανέναν τρόπο. Ούτε μία χαμένη ώρα υπερορίας δεν υπάρχει. Ακόμα και με αυτό από μειώνεται η πληρωμή. Ούτε μία χαμένη ώρα υπερορίας. Καταγράφονται όλες οι υπερορίες. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοια πρόβλεψη για μείωση. Και καταργείται και την κυριακάτικη αργία στους μισούς κλάδους εργαζομένων. Δεν υπάρχει πουθενά τέτοιου είδους πρόβλεψη. Η πρόβλεψη που υπάρχει είναι ότι καταγράφεται μέχρι και το τελευταίο λεπτό της υπεροριακής απασχόλησης. Και το λεπτό, και το τελευταίο ακόμη λεπτό πάντως, κυρία Σπυράκη, και για το θέμα της Αιγίου, φροντίσατε προηγουμένως να αλλάξετε το νομοθετικό πλαίσιο. Αν κάποιος δικαιωθεί στα δικαστήρια απέναντι στον εργοδότη που τον απολύει ως παράνομα και καταχρηστικός, τότε δεν επιστρέφει στη δουλειά του, απλώς δικαιούται μια παραπάνω. Πάντως, κύριε Σκουρλέτη, αυτό είναι κύριε το Σκουρλέτη, στοιχείο που κάνατε. Να σας πω κάτι με όλο το σεβασμό, γιατί νομίζω θα συμφωνήσουμε απολύτως. Το θέμα δεν είναι να χρειάζεται ο εργαζόμενος ή έγκυος γυναίκα που θα απολυθεί βάρβαρα από έναν κακό εργοδότη. Να πάει στα δικαστήρια να τρέχει για να δικαιωθεί. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Ο κακός εργοδότης αυτός να ξέρει ότι το κράτος θα του κόψει τον ποπό αν εμπολίσει την έγκυο γυναίκα. Αυτό δεν συμφωνούμε. Σε αυτό συμφωνούμε. Να ξέρει οποιοδήποτε πως αν τολμήσει να πειράξει μία έγκυο γυναίκα για να την απολύσει, θα έρθει η πολιτεία και θα του κόψει τον ποπό. Και δεν θα το πείσει ποτέ ξανά να το σκεφτεί. Φρόντισε η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αυτό να αλλάξει. Όχι με το παρονομοσχέδιο, εδώ και μήνες. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, ξαναδιαβάστε το. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους σας. Να είστε καλά. Κυρία Σπυράκη, κύριε Σκουλέτη. Σας ευχαριστούμε πολύ.